νέα πρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης του ενεργειακού προγράμματος απαντάει η Λευκωσία στις τουρκικές προκλήσεις. Πολυεπίπεδες εξελίξεις αναμένεται ότι θα φέρουν οι επόμενες εβδομάδες, αρχίζοντας από την υποβολή στο Υπουργικό του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής για την Αφροδίτη, ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες εκμετάλλευσης. Θα είναι και η πρώτη φορά που θα εκδοθούν τέτοιου είδους άδειες στην Κυπριακή. Οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Αφροδίτη οδεύουν προς ολοκλήρωση. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η νομοτεχνική επεξεργασία των συμφωνιών της κυβέρνησης με τη ΣΕΝ και Total για το οικόπεδο 7 και το πακέτο των οικοπέδων 2, 3 και 9. Ούτως ώστε αυτές τις αμέσως επόμενες μέρες να οδηγηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις απαραίτητες αποφάσεις. Οι εργασίες που στην ουσία θα ανοίξουν το δρόμο για τον νέο κύκλο των 5 ερευνητικών και 4 επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων κατά την επόμενη διετία στην ΑΟΣ. Οι εξελίξεις θα βρεθούν στο επίκεντρο τόσο της δεύτερης συνόδου του Υπουργικού East Med Gas Forum την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη στο Κάιρο, όσο και της πρώτης τετραμερούς Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας στις 29 του μήνα στην Αθηνά. Δεν το κουνάνε ρούπι από την Κυπριακή ΑΟΣ οι Τούρκοι και κόντρα στην διεθνή κατακραυγή διαμηνύουν ότι θα υπερασπιστούν μέχρι τέλους όσα θεωρούν ως δικαιώματά τους στην περιοχή. Και αυτό γιατί, όπως λένε, απερίφθη από την ελληνοκυπριακή πλευρά η πρόταση Ακιντζή για το φυσικό αέριο. Ναι, γεγονός ότι ο κόσμος ανησυχεί. Όπως ανησυχούμε και εμείς, λαμβάνουμε αποφάσεις, βλέπουμε κάποια αποτελέσματα, σίγουρα δεν εφησυχαζόμαστε και συνεχίζουμε. Τα Φατίχ, Γιαβούς και Μπαρπαρός παραμένουν εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, ενώ σε ό,τι αφορά στο Όρουτς Ρέι, το οποίο η Άγκυρα σκοπεύει να στείλει στην περιοχή, πλέει στη θάλασσα του Μαρμαρά.